Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Τετάρτης. Είναι 23 του μηνός Οκτωβρίου. Είμαστε μαζί και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start για να δούμε και απόψε το βράδυ τα βασικά δεδομένα της ειδησιογραφίας και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων είχαμε μια σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Απαξιωτικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ιδιαίτερα μάλιστα όταν δέχτηκε σκληρή κριτική για την κατάσταση στο σύστημα πυρόσβεσης της χώρας μας, το σύστημα της πυρασφάλειας, την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Όταν δέχτηκε κριτική από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Νίκο Παπάκη, ο οποίος μάλιστα πρωθυπουργός χώρας απεχώρησε λέγοντας ότι δεν μπορεί να συζητήσει με τον Νίκο Παπά. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός χειρίστηκε ότι το σύστημα λειτουργήσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ότι είχαμε φέτος, το καλοκαίρι, τις πιο σκληρές εκδηλώσεις πυρκαγιών σε ολόκληρη τη χώρα. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Κατερίνα Γιωτάκη. Αυτή η χρονιά αναμενόταν δύσκολη. Κλιματολογικά ήταν όμως αντικειμενικά η πιο δύσκολη χρονιά των τελευταίων 40 ετών. Αυτό τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση στη Βουλή για τις φωτιές του καλοκαιριού. Αυτές τις συνθήκες ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης θα καλούμαστε να αντιμετωπίζουμε με όλο ένα και μεγαλύτερη συχνότητα από εδώ και στο εξής. Το αποτέλεσμα είναι πως είχαμε τον κρατικό μηχανισμό σε ετοιμότητα για ένα εξάμηνο και με δύσκολες πυρκαγιές να εκδηλώνονται και στα τέλη Σεπτεμβρίου αλλά και τις αρχές Οκτωβρίου, όπως είπε. Συνολικά, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, είχαμε 9.101 φωτιές φέτος σε σχέση με 7.163 πέρσι. Πέρσι κάηκαν 1.754.000 στρέμματα, φέτος κάηκαν 440.000 στρέμματα, με μέσο όρο τα τελευταία 20 χρόνια κάτι παραπάνω από 500.000 στρέμματα. Ήμασταν δηλαδή κάτω από το μέσο όρο της τελευταίας 20ετίας. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι δεν νομίζει πως μπορεί κάποιος να δέχεται πως θα περάσουμε ένα καλοκαίρι χωρίς πυρκαγιές στη χώρα. Αυτός αντιβαίνει και στην κοινή λογική, σημείωσε και τόνισε πως τα στρέμματα που καίγονται το θέμα είναι το να μην χάνουμε παραγωγικά δάση. Και ναι, είχαμε και φέτος πολύ λιγότερες καμένες δασικές εκτάσεις. Για παράδειγμα, στην Αττική, από τα 100.000 στρέμματα που κάηκαν, τα 10.000 ήταν πραγματικό δάσος, ενώ τα υπόλοιπα ήταν βραχώδεις, σταθμνώδεις εκτάσεις, πιο εύκολες τουλάχιστον ως προς τη φυσική αναγέννηση, σημείωσε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός συνόψισε την κυβερνητική δράση σε συγκεκριμένους πυλώνες, με πρώτον την πρόληψη. Μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο Μάτι, έγινε μια έκθεση που αναφερόταν στην ανάγκη να δίνουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη, κάτι που ιστορικά στην πατρίδα μας δεν συνέβαινε. Και αυτό έκανε η κυβέρνηση με μεγάλη συστηματικότητα, αξιοποιώντας και πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με το πρόγραμμα Αντινέρο, σχεδόν 400 εκατομμύρια ευρώ θα διατίθενται στην πρόληψη. Σε αυτή την προσπάθεια θέλει συμμάχους και τους πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός, καθώς δεν αρκεί μόνο το κράτος. Η πλατφόρμα για τον καθαρισμό των οικοπαίδων είχε όμως αποτέλεσμα. Πάνω από 830.000 ιδιοκτήτες δήλωσαν ότι καθάρισαν τα οικόπεδά τους. Είχαμε και 8.000 καταγγελίες για ακαθάριστες περιοχές στον περιαστικό ιστό. Ήταν μια συλλογική επιτυχία, θεωρεί ο Πρωθυπουργός της χώρας, και μια αναγνώριση της κοινωνίας ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος και ότι σε αυτή την προσπάθεια μαζί με τη συλλογική υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε πως έχουμε αυστηροποιήσει πολύ τις ποινές για εμπρισμό, έστω και αν αυτοί προκαλούνται από αμέλεια. Παράλληλα, δίνονται κίνητρα για να ασφαλίζουν οι πολίτες τα σπίτια τους έναντι φυσικών καταστροφών και για αυτούς ο έμφυα μείωνεται στο 10%, επεσήμανε. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο 112, όπου έγιναν εκενώσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο. Η χώρα μας έχει αποκτήσει μια κουλτούρα εκενώσεων που θέτει την προστασία της ανθρώπινης ζωής σε απόλυτα πρώτη προτεραιότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα έργα που έχουν γίνει, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι έχουν εγκριθεί 18 παρεμβάσεις αντιδιαβρωτικών έργων. Ταυτόχρονα, σημαντική πρόοδος έχει γίνει και στην αποκατάσταση των ζημιών. Σχετικά με τα πτυτικά μέσα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι το 2027 θα ενταχθούν στον ελληνικό στόλο τα νέα Καναντέρ, κάποια είναι ελληνικά, κάποια θα ανήκουν σε ξένη εταιρεία, που θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα 215 και θα εξακολουθούν να είναι απαραίτητα μέχρι τότε.
Όπως είπε, πήγε στον Καναδά και υπέγραψε τη σχετική σύμβαση, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η γραμμή παραγωγής. Παράλληλα, έβαλε στο τραπέζι την αγορά και ελικοπτέρων, λέγοντας ότι το κόστος μίσθωσης είναι σημαντικό και άρα αξίζει να προχωρήσουμε στην αγορά ορισμένων τέτοιων ελικοπτέρων. Το κόστος μίσθωσης αυξάνεται κάθε χρόνο γιατί είναι πεπερασμένος ο αριθμός τους, είπε. Ακόμα ανακοίνωσε ότι θα αποκτηθούν νέα air tractors, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παλαιότερα πεζετέλ, ενώ ήδη η χώρα προχωρά στην προμήθεια 1.950 νέων πυροσβεστικών οχημάτων, εκ των οποίων τα 235 θα έχουν παραδοθεί μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι. Κυρίες και κύριοι, τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν ότι ο ΠΑΣΟΚ έχει περάσει τη δεύτερη θέση της προτίμησης των πολιτών. Και μάλιστα σε μια διαφορά η οποία πια δεν είναι διψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία αντιμετωπίζει την κριτική της κοινωνίας και ταυτόχρονα κύριος αντίπαλος είναι ο εαυτός της, καθώς ο κανένας υπερτερεί του Κυριάκου Μητσοτάκη και μέρα με τη μέρα το ποσοστό αποδοχής της κοινής γνώμης απέναντι στο κυβερνό κόμμα μειώνεται. Έτσι λοιπόν σήμερα ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναγνώρισε το ΠΑΣΟΚ ως μείζον αντιπολίτευση, καθώς στο press room εξαπέλυσε σφροδρή επίθεση κατά του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος για τη στάση των βουλευτών του στο θέμα των διαδικασιών για την επιτάχυση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Πάμε να δούμε αυτό το ενδιαφέρον στοιχείο και θα το σχολιάσουμε αργότερα με τον Γιάννη Παργινό. Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη στάση των βουλευτών του κινήματος στο νομοσχέδιο για την επιτάχυνση προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε στο δρόμο της άρνησης, είπε. Στη χθεσινή ψηφοφορία για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την επιτάχυνση των προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ και την καθιέρωση συστήματος κινήτρων και ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων, το ΠΑΣΟΚ παρά την αλλαγή σελίδας επέλεξε να επιστρέψει στο δρόμο της άρνησης, ακόμα και για ρυθμίσεις αυτονόητες. Αυτό δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης και συνέχισε λέγοντας ότι η πολιτική είναι πολιτικές και όχι συνθήματα. Όλοι κρινόμαστε καθημερινά από τους πολίτες για τις πράξεις και όχι για τα λόγια μας. Μάλλον ο προσφάτως επανεκλεγής κύριος Ανδρουλάκης δεν θεωρεί χρήσιμη τη μείωση των προθεσμιών που θα κάνουν γρηγορότερες τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, την ταχύτητα στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών μέσω της διαλειτουργικότητας, την ενίσχυση με προσωπικό απομακρυσμένων νησιωτικών και ορεινών περιοχών, την αυξημένη μοριοδότηση για τις περιοχές αυτές και την προτεραιοποίηση των συμπολιτών μας με αναπηρία. Ίσως θεωρεί πιο σημαντικό να καταψηφίσει ένα νομοσχέδιο για να επικρίνει αργότερα την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στις προσλήψεις. Και τέλος πρόσθεσε ο κύριος Μαρινάκης ότι μια τέτοια προσχηματική άρνηση αποτελεί δυστυχώς προσφυλή τακτική του ΠΑΣΟΚ, όπως είχαμε δει και στα νομοσχέδια για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών τμήματων ξένων ΑΕΗ στην Ελλάδα ή για την επιστολική ψήφο. Μόνη μας ευχή, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό το πρώτο δείγμα της ανανεωμένης θητείας του κυρίου Ανδρουλάκη στην Προεδρία του ΠΑΣΟΚ να μην είναι προάγγελος μιας δεύτερης θητείας, της οποίας ο τίτλος θα είναι «Στο ίδιο έργο θεατές». Λοιπόν, τα σχολιάσαμε καταρχήν ενώ εξελίσσονταν η εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα εχθές στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με τον Γιάννη Παργινό. Θα δούμε ένα ρεπορτάζ τώρα, καθώς στην πραγματικότητα η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, το πλαίσιο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, καθώς όπως ο ίδιος επεσήμανε υπάρχει η κοινωνική αντίθεση απέναντι στην κυβέρνηση, ήταν ενδιαφέρον και πολύ περισσότερο σε έναν χώρο από τον οποίο προέρχεται που τα πάντα έχουν το στοιχείο της ρευστότητας και σε επίπεδο αποδοχής της κοινής νόμης ο ΣΥΡΙΖΑ κυριολεκτικά καταραίει. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ με τα βασικά σημεία των όσων επεσήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα είχε χαμόγελα, συζητήσεις για το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τον χρησμό του πρώην Πρωθυπουργού για την ανάγκη ενός νέου πολιτικού φορέα στην αριστερά. Η είσοδος στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά κατά τη διάρκεια της καταληκτικής ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα ήταν απογορευτική. Ο χώρος ήταν γεμάτος από πολίτες αλλά και πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που κατέφθασαν για να δηλώσουν το παρόν στην εκδήλωση την ώρα που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διέρχεται την πιο σοβαρή κρίση του. Πολλοί πρώην υπουργοί της κυβέρνησης Τσίπρα βρέθηκαν στις πρώτες σειρές του θεάτρου που σήμερα δραστηριοποιούνται στην ομάδα των 100. Στις μπροστινές θέσεις βρίσκονταν επίσης οι υποψήφοι πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, Νικόλας Φαραντούρης, Απόστολος Γλέτσος, καθώς και ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Παπάς. Ο έτερος υποψήφιος Παύλος Πολάκης επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να σχολιάσει την εκδήλωση.
Σχολιάζοντας αναρτήσεις του πρώην Πρωθυπουργού με τις τοποθετήσεις πρώην Υπουργών του, επιτέθηκε στον Γιάννη Δραγασάκη και τον Γιώργο Χλιαράκη, κατηγορώντας τους πως έβαλαν εμπόδια στο έργο του στο Υπουργείο Υγείας και πως συνεργάστηκαν με τον Γιάννη Στουρνάρα της Τράπεζας της Ελλάδος. Αίσθηση προκάλεσε και η παρουσία του Ευάγγελου Αποστολάκη στην εκδήλωση, ο οποίος όμως αποχώρησε αρκετή ώρα πριν λάβει το λόγο ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο βουλευτής που συντρόφευσε τον Στέφανο Κασελάκη την εποχή της Προεδρίας του ήταν πολύ φιδωλός στη συζήτησή του με δημοσιογράφους, με αρκετούς να εξάγουν το συμπέρασμα ότι διατηρεί αποστάσεις από τους χειρισμούς του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Από άλλους κομματικούς οργανισμούς, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρέθηκαν ο Πέτρος Κόκαλης, επικεφαλής του Κόσμου, και ο Φερχάτος Γκιούργ, βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Τα χαμόγελα περίσευαν πάντως μετά το πέρας της εκδήλωσης. Ο επίσης χαμογελαστός Αλέξης Τσίπρας, αποχωρώντας από την αίθουσα, δέχτηκε τα χειροκροτήματα και τους ασπασμούς πολιτών που τον καλούσαν σε προσωπικούς τόνους να αναλάβει πρωτοβουλίες. Στα πηγαδάκια έξω από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, οι συζητήσεις ήταν σχεδόν μονοθεματικές, γεγονός απολύτως λογικό δεδομένης της στιγμής που έλαβε η χώρα η εκδήλωση του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα. Οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τα ερωτήματα για τη συνέχεια των αντιπαραθέσεων ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και την ηγεσία του κόμματος δίνουν τροφή για πλήστα σενάρια σχετικά με το έκτακτο συνέδριο του κόμματος, με αρκετούς να εκτιμούν πως η σύγκρουση θα είναι σφοδρότατη και καταλυτική. Με απόλυτη βεβαιότητα πάντως όλοι συμφωνούσαν ευθέως ή εμέσως πως η επόμενη μέρα δεν θα βρει το ΣΥΡΙΖΑ με την ίδια σύνθεση που είχε πριν ακριβώς από ένα χρόνο. Η διαδικασία αποσύνθεσής του φαίνεται άλλωστε πως θα συνεχιστεί και θα οδηγήσει με απόλυτη βεβαιότητα το Στέφανο Κασελάκη και το ΣΥΡΙΖΑ σε χωριστούς δρόμους. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως επέλεξε να μην μιλήσει ευθέως για το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να θέσει επιτάπητος την άποψή του συνολικά για την αριστερά. Οι διασπάσεις του τελευταίου έτους είχαν τύχει του σχολιασμού του στην πρώτη εκδήλωση του Ινστιτούτου, λέγοντας τότε πως πρέπει να μάθουμε πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και να αφήσουμε τη διαίρεση και την αφαίρεση. Οι εξελίξεις όμως έτρεξαν όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, που ζει ακραία ισοστρέφεια και δημοσκοπική κατάρρευση, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, όπου ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης μοιάζει να κάνει δεξιά στροφή προς το κέντρο, αξιοποιώντας την Άννα Διαμαντοπούλου. Ο Αλέξης Τσίπρας μοιράστηκε χθες με το κοινό πως τους μήνες που πέρασαν συνέβη το αντίθετο, δηλαδή συνεχίστηκαν οι αφαιρέσεις. Σημείωσε ωστόσο πως ταυτόχρονα οι πολιτικές εξελίξεις είναι τόσο σύνθετες που δεν μπορούν να απαντηθούν με απλά εκλογικά μαθηματικά, υπογραμμίζοντας πως ίσως να μην αρκεί πια η πρόσθεση. Καλησπέρα στο Γιάννη Παργινό. Μαζί μας για να πούμε πολλά, παρακολούθησε και αυτός τη συζήτηση που έγινε στην Βουλή, την αντιπαράθεση η οποία εξελίχθηκε. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Καλησπέρα. Το θεατρικό σκηνικό, διότι μόνο σε θεατρικό σκηνικό μπορώ να αποδώσω την αποχώρηση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν πήρε το λόγο και τον επέκρινε μάλιστα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν τις πυρκαγιές η κυβέρνηση και το σύστημα διοίκησης το οποίο επέβλεψε ο Νίκος Παπάς. Και δίπλα σε όλα αυτά, Γιάννη, έχουμε τα εθνικά θέματα και στην πραγματικότητα έχουμε την ικανότητα της κυβέρνησης με τους χειρισμούς της να έχει την δεδηλωμένη. Διότι εκεί είναι το κρίσιμο μέγεθος, ιδιαίτερα το μήνα Νοέμβριο. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Να είστε καλά. Και καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές μας. Σπύρο, σήμερα η Βουλή πραγματικά έδωσε πολλά μηνύματα. Ανέδειξε πολλές πραγματικότητες. Ο Πρωθυπουργός, όταν αποχώρησε από τη Βουλή, αφού ανήλθε στο βήμα ο κύριος Νίκος Παπάς, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρηματολογώντας τη δευτερολογία του για αυτή την αποχώρηση από τη Βουλή, είπε ότι δεν αναγνωρίζει τον κύριο Παπά, γιατί είναι ο κύριος 13-0 και πως δεν θα χαριεντιστεί μαζί του. Η τελευταία αποστροφή εκλήφθηκε από όλους στη Βουλή ως καρφή προς τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είχε θερμή χειραψία με τον Νίκο Παπά στο περιθώριο εκδήλωσης του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών την περασμένη εβδομάδα. Αυτόματα ο κύριος Σαμαράς αντέδρασε και είπε τι, μέσο κύκλων. Τώρα το μέσο κύκλων είναι ό,τι είπε τηλεφωνικά ο κύριος Σαμαράς σε συνάδελφό μας. Δηλαδή του είπε, φίλε, σου κάνω αυτή τη δήλωση, αλλά εσύ δεν θα πεις ότι θα την αποδώσει ο Σαμαράς προσωπικά, ναι, ναι. Θα πεις ότι εσύ ζήτησες με κύκλους του Σαμαρά. Τι είπε λοιπόν ο κύριος Σαμαράς? Είπε ότι του επιτέθηκε
όχι γιατί χαιρέτησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν βρέθηκαν στην εκδήλωση του κυρίου Γιάννη Χατζηοδοσίου, του εμπορικού βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών, αλλά γιατί τον επικρίνει στην διαφοροποίησή του από την ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Και απαντώντας με το ίδιο ρήμα, το χαριεντίζομαι, ο κύριος Σαμαράς είπε, ας ασχοληθούμε λοιπόν με τα σοβαρά στα σύνορά μας, χωρίς άλλους επικίνδυνους πραγματικά χαριεντισμούς, βραχίδια, σύμφωνα, φιλίας και υποκλήσεις προς τους Τούρκους. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό έχει νόημα. Μα γι' αυτό σου είπα ότι οι δεδηλωμένοι, κατά την άποψή μου, είναι πίσω από το παραβάν. Δηλαδή η κυβέρνηση, εάν θα έχει 157 βουλευτές. Σπύρο, αυτό μου, είναι ή 151. Λέω δηλαδή, εάν η κοινοβουλευτική ομάδα και ιδιαίτερα εκείνοι οι βουλευτές που έχουν πουλήσει το αφήγημα θρησκεία, πατρίδα, οικογένεια, που πορεύτηκαν στο εκλογικό γίγνεσθε με αυτή τη συνδεματολογία, εάν έχουμε συμφωνίες οι οποίες δημιουργούν γκρίζες γραμμές, θα κληθούν να απαντήσουν και να αντίδρασουν. Ακριβώς. Και εκεί, πέραν όμως και εκεί, των θεμάτων των εκλογών. Διότι, Γιάννη μου, δεν μπορώ εγώ να δεχθώ ότι υπήρξαν βουλευτές που καταψήφισαν το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και θα υποκληθούν, θα σκύψουν το κεφάλι σε ζητήματα μέγιστης εθνικής σημασίας όπως η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Εκτός από τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής που θα τα δούμε να αποσαφηνίζονται πλέον μετά τις 8 του μηνός Νοεμβρίου, όταν θα έρθει ο κύριος Φιντάν στην Αθήνα και θα μιλήσει με τον κύριο Γεραπετρίτη. Να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει άλλους δύο πολιτικούς σταθμούς μεγίστης πολιτικής και πολιτιακής σημασίας και σημαντικότητας. Πρώτον είναι η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας τον πρώτο μήνα του 2025, και επίσης είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος, καθώς η παρούσα Βουλή έχει κριθεί ως αναθεωρητική. Τι σημαίνουν όλα τούτα? Για τους δύο αυτούς πολιτικούς σταθμούς ο Πρωθυπουργός έχει την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συγκλήσεων που ξεπερνούν κατά πολύ το αριθμητικό όριο της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα καταλαβαίνεις ότι ερμηνεύεται από πολλές γωνίες ο διάχυτος και λίαν διακριτός εκνευρισμός του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Ο οποίος βεβαίως έχει ως αντίπαλο προφανώς τον εαυτό του. Σήμερα είδα σε ένα ευρύ φάσμα του Αθηναϊκού Τύπου μια ανάλυση των στοιχείων της ΑΛΚΟ, αλλά και τα στοιχεία τα οποία παρουσίασαν στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας ο Στράτος Φαναράς και ένας ακόμη επικοινωνιολόγος σχετικά με την ακρίβεια και αυτό το οποίο, Γιάννη, εσύ και εγώ έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, δηλαδή το μαύρο τοπίο που βλέπουν μπροστά τους, τον μαύρο ορίζοντα, πιο σωστά, που βλέπουν μπροστά τους οι απλοί καθημερινοί πολίτες, η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. 2,5 στους 3 βλέπουν ότι δεν έχει μέλλον η χώρα για τον βιοπαλαιστή της καθημερινότητας και έχει χάσει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης η κυβέρνηση στους χειρισμούς της και σε μεγάλα ζητήματα όπως το θέμα των τεμπών. Και μία παρόμοια του ΚΕΠΕ ήταν κεντρικά θέματα στην χθεσινή εκδήλωση του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα μπορώ να πω ότι οδήγησαν ή έπεισαν τον πρώην Πρωθυπουργό να πει ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Και διερωτήθηκε, έχουν άδικο να το πιστεύουν αυτό οι Έλληνες πολίτες σε ποσοστά 75 και 80 και πλέον της 100. Ναι. Και αν συνεχίσουμε έτσι, είπε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, είναι σίγουρο ότι θα ξαναπέσουμε σε τοίχο και εκείνος ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει το πέσιμο στον τοίχο θα είναι πάλι η ελληνική. Πάλι τα λαϊκά στρώματα, Γιάννη. Ακριβώς, πάλι η ελληνική κοινωνία. Τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ? Έκαμε τα εγκαίνια των γραφείων του σήμερα ο κύριος Στέφανος Κασελάκης και οφείλω να σου πω ότι από τα βίντεο που είδα των κεντρικών τηλεοπτικών σταθμών δεν είδα πλήθη να συσσωρεύονται. Ακριβώς. Εκεί. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είδα ελάχιστους οπαδούς να πηγαίνουν εκεί και να δίνουν το παρόν
και να χαιρετάνε και να αγκαλιάζουν τον Στέφανο. Προσοκούσε και προγραμμάτιζε να κάνει μια εκδήλωση η οποία θα ήταν αντάξια της χθεσινής του Αλέξη Τσίπρα και εν πάση περιπτώσει μια εκδήλωση με την οποία θα κέρδιζε τις εντυπώσεις. Ωστόσο δεν κέρδισε τις εντυπώσεις γιατί παρόλο που το γραφείο του προπαγάνδιζε και έλεγε ότι ήταν περίπου 1.000-1.200 άτομα, ήταν μετρημένοι γύρω στους 300-350. Ναι, ήταν πολύ μικρή η συγκέντρωση. Επίσης, και Γιάννη, Λεκανοπέδιο Αττικής. Ναι. Έχει επίσης, διαφορά. Αν κάνεις μια συγκέντρωση στην πόλη της Κέρκυρας και έχεις 300 άτομα, λες ότι είναι μια καλή συγκέντρωση. Ακριβώς. Αλλά ο πληθυσμός της πόλεως... Και όλοι οι βουλευτές που μέχρι τώρα ή μέχρι χθες, αν θέλεις, τον ακολουθούσαν. Και εγώ επαναλαμβάνω και το εξής. Ότι αν τους προσμετρούσαμε τις προηγούμενες ημέρες 10, 11 και 12, τώρα ας σημειώσουμε ότι μπορεί να μην φτάσουν καν τους 6. Μάλιστα. Και πάντως σταθερός είναι ο κύριος Αλέκος Αυλονίτης, έτσι. Ο κύριος Νίκος Αυλονίτης, ναι. Ο κύριος Αλέκος Αυλονίτης. Ο κύριος ναι. Αλέκος Αυλονίτης είναι σταθερός. Προς το παρόν τουλάχιστον. Από τους πιο πιστούς. Ναι. Ναι. Λοιπόν, είναι... Γιάννη, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα τοπικό, αλλά έχει πολιτική διάσταση, διότι κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Η Ελληνική Λύση. Γιατί? Για το γνωστό θέμα. Για το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, το ξεχασμένο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας, εκεί που είπε επανειλημμένες, μάλλον εκεί που έδωσε επανειλημμένες υποσχέσεις και τελικά είπε ψέματα, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, και δυστυχώς ένα χρόνο τώρα, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα και τις έγγραφες επιστολές της Περιφερειακής Αρχής προς τον νέο Υπουργό, τον κύριο Βρούτσι, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτε. Αυτά ρωτήσε η Ελληνική Λύση και πάμε να δούμε το βίντεο. Αποκαρδιωτική χαρακτήρισε την κατάσταση στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας με ερώτηση που κατέθεσε στον αρμόδιο Υπουργό Κυριάκος Βελόπουλος από την Ελληνική Λύση. Σε σχετική ερώτηση αναφέρεται ακόμα και η δήλωση του Περιφερειάρχου Ιωνίσων, ο οποίος είχε τονίσει ότι η υπομονή όλων έχει πλέον εξαντληθεί και ο Υπουργός είναι αυτός που πρέπει να έρθει στην Κέρκυρα, αλλά και να απαντήσει για ποιο λόγο το νησί έχει σήμερα το χειρότερο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Ο κ. Βελόπουλος έθετε το ερώτημα αν προτίθεται η κυβέρνηση και ο Υπουργός να προβούν αρμοδίες ενέργειες προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η προσπάθεια των εκπροσώπων των ΟΤΑ Β' βαθμού Ιωνίσων και δι' ΟΤΑ Α' βαθμού του Δήμου Κέρκυρας, ώστε να μετατραπεί το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κέρκυρας σε σύγχρονο αθλητικό κέντρο άθλησης της τοπικής αθλητικής κοινότητας. Στην απάντηση την οποία έδωσε ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κ. Βρούτσι επισημαίνεται ότι υπάρχει στενή συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΑΚ για μια σειρά παρεμβάσεων. Ειδικότερα στην απάντησή του, ο κ. Βρούτσι αναφέρει: σας γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών της υπηρεσίας μας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με την διοίκηση του ΕΑΚ για τα κάτωθη έργα. Κερκίδες, αποδυτήρια σταδίου. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της τεχνικής έκθεσης κερκίδων αποδυτηρίων του αναδόχου της μελέτης με τίτλο «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη στατικής ενίσχυσης του κλειστού γυμναστηρίου και του κλειστού κολυμπητηρίου του ΕΑΚ Κέρκυρας», η αποκατάσταση ενίσχυση της εν λόγω κατασκευής κρίθηκε ασύμφορη και προτάθηκε η καθαίρεσή της διατηρώντας το στατικός ανεξάρτητο μεταλλικό στέγαστρο. Η υπηρεσία μας είναι σε συνεννόηση με το ΕΑΚ Κέρκυρας ώστε η διαδικασία αυτή να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό. Ελαστικό συνδετικό στάπιτα Σταρτάν Σταδίου. Η υπηρεσία μας είναι σε συνεννόηση με το ΕΑΚ Κέρκυρας ώστε να υπάρξουν μια ολοκληρωμένη μελέτη για την αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα του σταδίου. Η διοίκηση του ΕΑΚ θα δημοπρατήσει την προμήθεια του ελαστικού τάπητα. Φυσικό σκολοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου. Η υπηρεσία μας, συνεχίζει ο κ. Βρούτσι στην απάντησή του, ενέκρινε τη μελέτη του ΕΑΚ Κέρκυρας για αλλαγή χλωτάπητα, προμήθεια άμμου και αρδευτικού συστήματος. Η διοίκηση του ΕΑΚ Κέρκυρας θα δημοπρατήσει την προμήθεια του χλωτάπητα. Αεροϋποστηριζόμενος φουσκωτός θόλος για το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ. Για την προμήθεια του αεροϋποστηριζόμενου φουσκωτού θόλου για τη στέγαση του ανοιχτού γήπεδου μπάσκετ, η υπηρεσία μας είναι σε συνεννόηση με το ΕΑΚ Κέρκυρας. Και έχουν ενημερωθεί ότι θα πρέπει να υποβληθούν στο ΕΑΚ Κέρκυρας 3 οικονομικές προσφορές από τους προμηθευτές, βασιζόμενες σε πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη και με τις αντίστοιχες προδιαγραφές, ώστε στη συνέχεια να γίνει επιλογή για την πιο συμφέρουσα προσφορά. Φωτιστικά σώματα για το φωτισμό του σταδίου, γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβος. Για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, για το φωτισμό του σταδίου, γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβος, η υπηρεσία μας είναι επίσης σε συνεννόηση με το ΕΑΚ Κέρκυρας για τη μελέτη φωτισμού. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα του χώρου της σημερινής ειδησιογραφίας.
της τοπικής ειδησιογραφίας, όπου η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερκυραίων είχε ως κεντρικό θέμα την αύξηση των δημοτικών τελών, δηλαδή των τελών καθαριότητας. Μιλήσαμε σήμερα με τον αντιδήμαρχο που εισηγήθηκε το θέμα, τον κύριο Σπύρο Νεράντζη, και πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε για την απόφαση η οποία τελικά ελήφθη κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία, με 23 ψήφους υπέρ, εγκρίθηκε το θέμα της αύξησης των ανταποδοτικών τελών στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διεποντίων Ίσων. Καταψήφισαν οι παρατάξεις Ιδραίου Μπορμπότη, Μεταλλινού και Καρύδη. Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Σπύρος Νεράντζης, που εισηγήθηκε το θέμα, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η χρέωση του τέλους θα καθορίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και όχι τον όγκο των παραγόμενων απορριμμάτων, σημειώνοντας ότι η υφιστάμενη νομοθεσία δεν είναι δίκαιη. Είναι μια δυσάρεστη απόφαση για όλους, γιατί δεν είναι εύκολο να κάνεις αναπροσαρμογή τιμών και να κάνεις αυξήσεις. Όμως, σαν Δημοτική Αρχή, είπαμε ότι θα βάλουμε κανόνες και τάξεις. Θα τηρήσουμε την νομοθεσία που λέει ξεκάθαρα ότι είμαστε υποχρεωμένοι κάθε χρόνο να κάνουμε αναπροσαρμογή του ανταποδοτικού τέλους, που είναι η παροχή υπηρεσίας για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό. Στις περισσότερες δημοτικές ενότητες είχε να γίνει 25 χρόνια αυτή η νομική υποχρέωση που είχαμε και στη Δημοτική Ενότητα Κερκυραίων 17. Πέρα από την νομική υποχρέωση που είχαμε, είναι και αυτοδιοικητική μας υποχρέωση. Πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα και να βάζουμε τους κανόνες και την τάξη. Υπάρχουν ορισμένα δεδομένα. Για να γίνει η εφαρμογή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, έχουμε τρεις συνθήκες τις οποίες δεν πρέπει να τις παραβλέπουμε. Καλή είναι η κουβέντα και η φιλοσοφική συζήτηση, όμως έχουμε κάποια δεδομένα που είναι αναφυσβήτητα. Πάμε σύμφωνα με τους κανόνες και τους νόμους. Το ένα δεδομένο είναι ότι ο τρόπος χρέωσης βασίζεται σε ένα άδικο νόμο που χρεώνουμε με τα τετραγωνικά, οπότε εμείς βασιζόμενοι σε αυτό το νόμο κάνουμε μια προσπάθεια να είμαστε όσο μπορούμε πιο δίκαιοι και πιο αντικειμενικοί. Όμως όταν βασίζεσαι σε ένα τέτοιο νόμο που είναι άδικος και μη αντικειμενικός, στρεβλώσεις θα υπάρχουν. Ο δεύτερος λόγος είναι το ότι είμαστε υποχρεωμένοι να υπάρχει μια αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και εξόδων. Όταν με τα απολογιστικά στοιχεία έχουμε έξοδα 22.800, θα πρέπει και τα έσοδά μας να είναι εκεί και όχι να μας λείπουν 10 εκατομμύρια. Γιατί αυτά τα 10 εκατομμύρια που μας λείπουν, 9.200 περίπου, φεύγουν από άλλους πόρους και στερείται τη δυνατότητα ο Δήμος να κάνει έργα υποδομών κοινωνικά για τον πολιτισμό. Είναι κριτήριο βιωσιμότητας του Δήμου. Και ο τρίτος παράγοντας, γιατί που πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι όταν θα παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις, είναι ότι αυτά, όπως υπάρχει και το ανάλογο ΦΕΚ από το 2019, είναι υποχρέωση του Δήμου. Ο Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διεποντίων Ίσων Στέφανος Πουλημένος θεωρεί ότι πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη πρόταση που έχει κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία είναι προϊόν μελέτης μηνών και συνεργασίας των φορέων. Σημείωσε δε ότι τα έσοδα πρέπει να είναι ίσα με τα έξοδα και το τέλος θα καθορίζεται ανάλογα ανά έτος. Ο κ. Πουλημένος, κατά την τελική του εισήγηση, υποστήριξε ότι δεν υπήρξε πολιτικό πρόσωπο που να πει επέμενα ότι χρειάζεται ενίσχυση του Δήμου. Λίγη υπομονή και σύντομα θα δούμε τα αποτελέσματα της υπηρεσίας καθαριότητας και κυρίως της ανακύκλωσης. Θέλουμε ένα Δήμο δυνατό και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Λύσεις εύκολες δεν υπάρχουν και ούτε τα μεγάλα σχέδια γίνονται με αέρα κοπανιστό. Ο κ. Πουλημένος, όπως και ο κ. Νεράντζης, έχουν υπογραμμίσει ότι η κείμενη νομοθεσία, και μάλιστα νομοθεσία της Νέας Δημοκρατίας, επιβάλλει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης τον μήνα Οκτώβριο να κάνουν έναν υπολογισμό των εσόδων και των εξόδων και σε περίπτωση που υπάρχει παθητικό στην διαχείριση του Δήμου, τότε θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τα δημοτικά τέλη, ώστε να είσαι οσκελισμένος έσοδα-έξοδα ο ισολογισμός στο τέλος του έτους. Εάν δεν το κάνουν, οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες έχουν πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες σε βαθμό κακουργήματος. Και μάλιστα αναρωτήθηκε γιατί τα προηγούμενα χρόνια επί της αιτίας κυρίας Ιδραίου δεν έγιναν. Πάντως, η κυρία Ιδραίου ήταν αρνητική χθες το να υπάρξει αύξηση των δημοτικών τελών. Επανέλαβε την ίδια επιχειρηματολογία, την οποία διατύπωσε μιλώντας και εδώ στο Start πριν από λίγες μέρες. Το ίδιο ο κύριος Τάκης Μεταλλινός και ο κύριος Γιάννης Μπορμπότης. Πάμε να δούμε περισσότερα. Δυστυχώς η δημοτική πλειοψηφία και ο Δήμαρχος προσωπικά
φάνηκε εντελώς δογματικός και ανάλγητος στις τοποθετήσεις του για αυτή τη μεγάλη αύξηση των τελών που θα επιβαρύνει τα νοικοκυριά, τους συνταξιούχους, τους οικογενειάρχες, το σύνολο της κοινωνίας, αλλά και τα εμπορικά καταστήματα, τις επιχειρήσεις, τους μικρομεσαίους, τα καταλήμματα, τους ξενοδόχους, όλους τους φορείς. Γι' αυτό και οι απόψεις και οι γνωμοδοτήσεις όλων των φορέων ήταν ομόφωνα αρνητικές, και εκπρόσωποι των κατοίκων, και ο εμπορικός σύλλογος, και τα καταλήμματα, και οι ξενοδόχοι, και η εστίαση, και όλα τα τοπικά συμβούλια που απέστειλαν γνωμοδοτήσεις ή που παραβρέθηκαν, ήταν σύσσωμα αρνητικά. Ήταν όλη η εμφάνιση της δημοτικής πλειοψηφίας των εισηγητών αλλά και του Δημάρχου, ας μου επιτρέψετε την απόφαση, τραγική και πολιτικά τραγική, γιατί φάνηκε και το έλλειμμα δημοκρατίας. Δεν υπήρχε διαβούλευση. Μόλις χθες ενημέρωσαν τους Προέδρους. Όλοι οι φορείς ήταν αρνητικοί, οι οποίοι ενημερώθηκαν ή την ίδια ή την προηγούμενη ημέρα. Για ένα τόσο σοβαρό θέμα που πρέπει να συζητηθεί με την κοινωνία, θα πρέπει να δουλευτεί με την κοινωνία, γιατί ο Δήμος είναι ο άμεσος συνεργάτης και συμπαραστάτης του Δημότη. Δεν υπάρχει Δήμος χωρίς Δημότες. Ο Δήμαρχος πρέπει να λειτουργεί με τους Δημότες, για τους Δημότες και στην υπηρεσία των Δημοτών και να σηκωθεί να διεκδικήσει. Ως συνήθως η μόνιμη πλειοψηφία πλέον στο Δήμο πέρασε μια αύξηση, κατά την κατηγορία μας δεν έπρεπε ούτε το μέγεθος αυτό να περάσει, ούτε να συζητάμε για αυξήσεις από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Αυτές τις εναλλακτικές λύσεις τους πρότεινα εγώ εχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ των άλλων είπα το εξής. Πρώτον, ότι στο Δήμο υπάρχουν οφειλές 33 εκατομμυρίων ευρώ, από τις οποίες δεν προβλέπονται παρά ελάχιστα χρήματα να εισπραχθούν. Άρα, ένα μεγάλο ποσό από τα 33 εκατομμύρια θα μπορούσε να καλύψει το έλλειμμα των 9,5 εκατομμυρίων για τη μεταφορά των σκουπιδών. Δεύτερον, το ότι είχαμε αποφασίσει αρχές του χρόνου να ενεργοποιηθεί η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε να υπάρξει μια ενίσχυση από το κράτος, την οποία οφείλει το κράτος, και πόσο μάλλον όταν ο κ. Μητσοτάκης το 2019 που ήρθε στη Γέρκυρα δεσμεύτηκε ότι η μέρος της δαπάνης αυτής της μεταφοράς θα την αναλάβει η κυβέρνηση για να μην επιβαρύνει το κεργαϊκό λαό. Και τρίτο, ότι όπως είχαμε πει θα πρέπει να φτάσουμε σε σημείο που να πάρει απόφαση και η κυβέρνηση αλλά και ο Δήμος για το γνωστό τέλος το τουριστικό στους τουρίστες οι οποίοι έρχονται με τα κουαζιρόπλια στην Γέρκυρα. Καμία από αυτές τις προτάσεις, όπως και άλλες προτάσεις οι οποίες έγιναν, δεν έγιναν αποδεκτές, και αποτέλεσμα είναι ότι όπως ήταν η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, πέρασε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Λαϊκή Συσπήρωση, όπως ήταν απολύτως φυσιολογικό και δίκαιο, καταψήφισε την αύξηση των δημοτικών τελών και με την τοποθέτησή μας προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και τις πραγματικές αιτίες της μεγάλης αύξησης αυτής, αλλά και τις ευθύνες που υπάρχουν. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι αυτό το οποίο καταδείξαμε είναι ότι σήμερα ο κυριακός λαός, όπως και βέβαια συνολικά ο ελληνικός λαός, αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα με την ακρίβεια. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε 3% το Σεπτέμβριο και κάπου εκεί θα είναι και τον Οκτώβριο. Ότι οι μισθοί από το 2000 μέχρι σήμερα βρίσκονται, η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού βρίσκεται κατά 18,2% χαμηλότερα σήμερα από το 2000. Η αύξηση στα σούπερ μάρκετ, η αύξηση της τιμής στην ενέργεια κτλ. Δυσχερούν πάρα πολύ την καθημερινότητα, τη ζωή του κερκυραϊκού λαού. Σε αυτή τη συνθήκη η Δημοτική Αρχή επέλεξε να επιβάλλει μία αύξηση των δημοτικών τελών κατά 100%. Και πιο συγκεκριμένα για τις κατοικίες, για τα σπίτια μας δηλαδή, μία αύξηση του ύψους των 2,7 εκατομμυρίων ευρώ από φέτος στου χρόνου. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Παρά την υπόσχεση που είχε δώσει ο κύριος Στέφανος Γκίκας, υφυπουργός σήμερα νησιωτικής πολιτικής και βουλευτής Κέρκυρας, και μάλιστα την είχε δώσει το μήνα Ιούλιο, όταν έγινε η σύσκεψη στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για το θέμα της δημόσιας υγείας, ότι τον Αύγουστο θα έφτανε στην Κέρκυρα ο αρμόδιος για τα νοσοκομεία αναπληρωτής υπουργός κύριος Θεμιστοκλέους. Ο κύριος Θεμιστοκλέους έχει αδιαφορήσει πλήρως. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει σιωπήσει απέναντι στα εκρηκτικά προβλήματα του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Δηλαδή, ιδιαίτερα στην παθολογική κλινική, η οποία παλεύει
40 περίπου νοσηλευόμενους, ίσως και περισσότερους, με δύο μόλις γιατρούς. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Πάμε να δούμε μια ανακοίνωση, μια ακόμη ανακοίνωση που έβγαλε η Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Γιατρών της Κέρκυρας αναφέρει: καταγγέλουμε με οργή και αγανάκτηση την τραγική και απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου μας. Είναι ξεφτυλιστικό η κλινική να λειτουργεί ουσιαστικά με ένα μόνο παθολόγο, καθώς από τους δύο υπάρχοντες γιατρούς, ο ένας βρίσκεται σε αναρωτική άδεια. Αυτή η εγκληματική υποστελέχωση θέτει σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των ασθενών μας και αποτελεί καταφορή αδιαφορία για την υγεία των πολιτών της Κέρκυρας. Είναι αδιανόητο, συνεχίζει η ΕΓΕΣΥΚ, ένα νοσοκομείο που εξυπηρετεί ολόκληρο το νησί να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούριο. Εδώ και πάνω από 2 χρόνια οι υπεύθυνοι το κρύβουν κάτω από το χαλί. Εναποθέτοντας τις ελπίδες τους στον ιδιώτη παθολόγο που βοηθάει, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει κάτι μόνιμο, μεταθέτοντας τις ευθύνες ο ένας τον άλλον, ενώ οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι αρνούμαστε την εφημέρευση τομέα. Δεν θα επιτρέψουμε τη διάλυση άλλων τμήματων για να μπαλώσουμε πρόχειρα το πρόβλημα της παθολογικής κλινικής. Η υγεία δεν είναι παιχνίδι για να παίζεται με μετακινήσεις προσωπικού και προσωρινές λύσεις. Καταδικάζουμε την προκλητική αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας, το οποίο αντί να ενισχύσει ουσιαστικά το νοσοκομείο και ειδικότερα την παθολογική κλινική, έκανε μια προκήρυξη ζητιανιάς, ζητώντας μόνο μια θέση παθολόγου. Αγνόησε τα ηθικά κίνητρα, αδιαφόρησε για την ισιωτικότητα και πέταξε τον μπαλάκι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ για να βγάλει το καλοκαίρι καταφεύγει σε μπαμπούλες νόμους περί επίταξης ιδιωτών ή διάφορες άλλες αλχημίες, αποφεύγοντας ουσιαστικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Αυτή η τακτική είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη. Όπως διαδημπάνησε το καλοκαίρι ο Υπουργός Υγείας ότι το κράτος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και για το κράτος δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Για να δούμε τώρα τι λύση θα σκαρφιστεί. Αποτελεί ηθική μας ευθύνη, συνεχίζει η ΕΚΕΣΥΚ, να διασφαλίσουμε ότι οι εφημερίες της παθολογικής κλινικής καλύπτονται αποκλειστικά από γιατρούς με την κατάλληλη ειδικότητα. Δηλώνουμε κατηγορηματικά και προς τους συναδέλφους μας. Αυτή η κατάσταση διαιωνίζεται εδώ και χρόνια. Ως εδώ και μη παρέκει. Το ποτήρι ξεχύλισε. Δεν θα επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό το επικίνδυνο σύστημα στις πλάτες τόσο της υγείας των πολιτών όσο και των συναδέλφων. Καλούνται τα όργανά μας, το Επιστημονικό Συμβούλιο και ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας να λάβουν άμεσα αποφάσεις. Και η ανακοίνωση της ΕΓΕΣΥΚ καταλήγει: μέσα στην ελαφρότητα και την ανευθυνότητα που διακατέχει το Υπουργείο Υγείας, οδηγούμαστε σε ένα παράλογο σενάριο όπου οι νοσοκομιακοί γιατροί θα βγαίνουν ελεύθερα στο ιδιωτικό επάγγελμα και θα επιτάσσονται οι ιδιώτες. Θα έχει ενδιαφέρον, κυρίες και κύριοι, αν απαντήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στην ανακοίνωση αυτή, όταν καταγγέλλεται ότι με ένα γιατρό πια έχει μείνει η παθολογική κλινική του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου, και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον δημοσιογραφικό και κοινωνικό θα έχει αν βγάλει μια οποιαδήποτε ανακοίνωση ο βουλευτής Κέρκυρας και υφυπουργός νησιωτικής πολιτικής, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο οποίος ο ίδιος, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, υποσχέθηκε έλευση του αρμόδιου υπουργού στο νησί για την αντιμετώπιση ή τουλάχιστον για την τοποθέτηση πάνω σε αυτά τα εκρηκτικά προβλήματα. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα διαφορετικό. Έχει να κάνει με το επίδομα επικινδυνότητας για τους αστυνομικούς, για τους ένστολους πολίτες οι οποίοι δεν το λάβαναν. Υπάρχει υπόσχεση του Πρωθυπουργού γι' αυτό και πάμε να δούμε πώς το έχει σχολιάσει ο κύριος Νίκος Μποζίγκης, ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων της Κέρκυρας. Στα σκαριά έχει η κυβέρνηση την αναγνώριση της εργασίας των αστυνομικών ως επικίνδυνης, δρομολογώντας παράλληλα και τη θεσμοθέτηση επιδόματος. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια συνάντησης με την Υφυπουργό Ανάπτυξης, επιβεβαιώσει την πρόθεση της κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση μόνιμου επιδόματος για τους ένστολους, αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα της εργασίας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο επίδομα θα καλύπτει όλα τα σώματα ασφαλείας, όπως την αστυνομία, το λιμενικό, την πυροσβεστική και το στρατό, και θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2026. Οι συσκέψεις και οι συναντήσεις με τις ομοσπονδίες των ενστόλων έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ το οικονομικό κόστος του μέτρου εξετάζεται εντελεχώς. Εκτιμάται ότι ο Πρωθυπουργός θα προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις κατά τη διαδικασία ψήφισης του προϋπολογισμού σε 2 μήνες. Την εξέλιξη αυτή σχολίασε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κέρκυρας, Νίκος Μποζίκης. Διανύουμε την 5η δεκαετία γέννηση αυτού του σώματος που λέγεται Ελληνική Αστυνομία. Και δυστυχώς, μετά από 40 χρόνια. Ακόμα και σήμερα, το επάγγελμα του αστυνομικού δεν έχει αναγνωριστεί ως επικίνδυνο. Λάβαμε κάποιες διαβεβαιώσεις ότι αρχές του 2026 πρόκειται να δοθεί το επικίνδυνο επίδομα επιτέλους. Αλλά αυτή είναι μια υπόσχεση.
μια υπόσχεση μακροπρόθεσμη. Θα μπορεί μέχρι το 2026 να έχει γίνει ένας ανασχηματισμός της κυβέρνησης και να έρθει ένας άλλος υπουργός να μας πει, ξέρετε, άλλος το υποσχέθηκε, εμείς θέλαμε αλλά δεν μπορούμε. Για ακόμα μια φορά λοιπόν πήραμε μια υπόσχεση. Αν αυτό δεν γίνει έργο, δεν το δούμε νόμο του κράτους, τότε δεν πιστεύουμε τίποτα. Γιατί διαστόματος του ίδιου Πρωθυπουργού που έχουμε και σήμερα, την υπόσχεση την ξαναλάβαμε και δεν υλοποιήθηκε. Διαστόματος του Υπουργού κ. Θεοδωρικάκου, την υπόσχεση αυτή την ξαναλάβαμε, αλλά δεν υλοποιήθηκε. Λόγω του ανασχηματισμού. Άρα, επειδή το χρονικό διάστημα είναι μακρύ, μιλάμε τώρα για περίπου 2 χρόνια από σήμερα, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει κυβέρνηση, δεν ξέρω αν θα υπάρχουμε εμείς. Το επίδομα θα θεσμοθετηθεί αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα της εργασίας, χωρίς όμως να επηρεάσει τη λίστα των βαρέων και ανθυγινών επαγγελμάτων. Η οικονομική ενίσχυση, αν και σημαντική, δεν θα φτάνει το ύψος των 200 ευρώ που ισχύει για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγινής εργασίας. Το μέτρο θα εφαρμοστεί τον Ιανουάριο του 2026 και θα καλύψει τουλάχιστον 80.000 εστόλους. Ενιστόλους που υπηρετούν σε μάχημες θέσεις, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει εξαιρέσεις σε υπηρεσίες που δεν θα ενταχθούν στο μέτρο. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο. Τουλάχιστον ήταν η δική μας ματιά της συντακτικής ομάδας του ΣΤΑΡΤ. Σε θέματα αιχμής και ουσίας, θα λέει κανείς, μια αλληλουχία ανάμεσά τους, καθώς τα θέματα της κεντρικής ειδησιογραφίας έχουν οι πραγματικότητες στην οικονομία και στην πολιτική, έχουν τις επιπτώσεις τους και τις συνισταμένες τους και σε τοπικό επίπεδο. Θα ακολουθήσει η πρόγνωση του καιρού και οι διαφημίσεις. Και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά μαζί στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Θα έχουμε δυνατότητα, ελπίζω να βοηθήσει το Σκάπι σε αυτό, να μιλήσουμε με ένα στέλεχο ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην βουλευτή, τον κύριο Θανάση Οικονόμου, για την υπόθεση των εσωκομματικών εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Θανάσης Οικονόμου στηρίζει την υποψηφιότητα Κασελάκη. Και αμέσως μετά θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που εξελίσσεται, που δείχνει ότι η κοινωνία των πολιτών δεν έχει χαθεί. Είναι η υπόθεση των εργατικών κατοικιών και της προσπάθειας δημιουργίας ενός εξοραστικού πολιτικού συλλόγου για ένα αρχιτεκτονικά δομημένο και οπολοδομικά οργανωμένο σύνολο, το οποίο όμως έχει αφαιθεί στην τύχη του. Αυτά θα τα κουβεντιάσουμε και θα τα δούμε στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα» σε λίγη ώρα. Δεν αλλάζει αύριο Πέμπτη το σκηνικό του καιρού στην Κέρκυρα, διατηρώντας την ηλιοφάνεια στη διάρκεια της ημέρας με περιορισμένες παροδικές αραιές νεφώσεις, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας στη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί. Το πρωί οι άνεμοι θα είναι βόρειο-ανατολική 3 μποφόρ, νωρίς το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειους μικρής έντασης. Αργότερα θα πνέουν δυτική 3 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα και μέχρι το βράδυ οι άνεμοι θα είναι βόρειο-βόρειο-δυτική από 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα κυμαίνονται από 31 έως 100%.